Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, που το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα έχουν ήδη στα χέρια τους τις βαθμολογίες. Οι πληροφορίες που έχω κι εγώ είναι ότι αρχές Ιουλίου, το αρχές Ιουλίου μπορεί να είναι και 2, μπορεί να είναι και 5, μπορεί και 10, θα έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες και θα τα ξέρουμε. Η συμπλήρωση και υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων ξεκινά την 3η 24 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 14 Ιουλίου, ενώ ήδη οι υποψήφοι μπορούν να λαμβάνουν από τα σχολεία τον προσωπικό κωδικό τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Να πειραματιστούν, αλλά με προσοχή, κάλεσε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους υποψήφιους. Τα παιδιά μπορούν να μπουν, να ελέγξουν, να το δούνε το μηχανογραφικό, να κάνουν μια υποτυπώδη, μια πρόχειρη εκτύπωση, να είναι πάρα πολύ προσεκτικά, διότι για να επικυρωθεί θα πρέπει να κλικάρουν, χρησιμοποιώ την έκφραση των υπολογιστών, να κλικάρουν, να τικάρουν που λένε το κουτάκι αυτό για να γίνει η πρόθεσή του. Αν δεν το κάνουν αυτό, σαν να μην υπάρχει μηχανογραφικό. Επισημοποίηση και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχουμε τα αποτελέσματα με τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Διπλά προσεκτικοί στις σχολές αρεσκίας τους θα πρέπει να είναι υποψήφοι, τονίζουν οι γνωρίζοντες, που συνιστούν στα παιδιά να επιλέγουν με βάση αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Ο γνώμονας είναι τι αρέσει στο παιδί, γιατί αν δεν του αρέσει θα είναι, δεν θα τα πάει καλά και θα πάρει πίσω την απογοήτευση και την αποτυχία που θα το ρίξει και θα γίνει ακόμα χειρότερο στη δουλειά του. Δεν θα είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος και δεν θα είναι και γύρω του ευτυχισμένοι. Η ουσία είναι τι θέλει κάθε μαθητής να σπουδάσει και αν και εφόσον έχει τις δυνατότητες για να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν και οι δυνατότητες που είχαν από το γυμνάσιο κιόλας να συμβουλευτούν ειδικούς για τον προσανατολισμό, μικρή ήταν η μερίδα που το έπραξε, με το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών να κινείται στα τυφλά πολλές φορές. Δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν είναι τα περισσότερα παιδιά, διότι δεν έχουν κάνει αυτή την προεργασία. Και ποια είναι η προεργασία? Είναι η αυτογνωσία. Μαθαίνω τον εαυτό μου, ανακαλύπτω τις κλίσεις μου, τα ενδιαφέροντά μου, τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει, σε τι είμαι καλός, σε τι δεν είμαι. Αν και η κρίση επέβαλε σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή σχολής να γίνεται με βάση τον τόπο καταγωγής για τον περιορισμό των εξόδων, οι γνωρίζοντες σημειώνουν ότι στα μηχανογραφικά δελτία, δίχως πολλές φορές να το γνωρίζουν οι υποψήφοι, υπάρχουν από διαμάντια σχολές μέχρι και σχολές παγίδα. Υπάρχουν σχολές στα ΤΕΗ που είναι πολύ καλύτερες και έχουν πολύ καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση από κάποιες σχολές πανεπιστημίου που, πιστέψτε με, επειδή δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, όταν τις τελειώσεις δεν βγαίνεις τίποτα. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει σχολή στην Ορεστιάδα που δεν βγάζει γεωπόνους και θεωρείται γεωπονική.